Δεύτερο μέρος. Η αρρώστια και ο θάνατος. Οι δοκιμασίες του Αλέξανδρου. Εδώ και 3,5 μήνες που έχει αρχίσει έχω αρχίσει τη θεολογική σχολή, δεν αισθάνομαι καλά. Όλο χειροτέρευα. Δεν καταλάβαινα τι μου συνέβαινε. Ζαλιζόμουν, πόναγε το κεφάλι μου και λιποθυμούσα. Ήμουν πολύ χλωμός και τελευταία ήθελα να κοιμάμαι όλο και περισσότερο. Σταδιακά άρχισε να ανεβαίνει ο πυρετός, 37,5, 38,8 και δεν έπεφτε. Με πήγαν στο νοσοκομείο σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμουν. Έμεινα εκεί 2 εβδομάδες, στο Μέγα Ροστόβ. Εκεί μου βρήκαν από την διάγνωση που έκαναν πως είχα λευκαιμία, το οποίο βρισκόταν στο δεύτερο ή στο τρίτο στάδιο. Με παίρνουνε από εκεί και με πάνε στη Μόσχα στο γενεαλογικό κέντρο και για παιδιά εφηβείας συνέχισαν να μου κάνουν διάφορες εξετάσεις, αλλά η διάγνωση ήταν ίδια. Τις εξετάσεις αυτές μου τις έκαναν πολλές φορές και μερικές φορές οι γιατροί σήκωναν τα χέρια τους ψηλά. Εγώ τα έβλεπα όλα αυτά, δεν καταλάβαινα τίποτα, δεν ήξερα για τη διάγνωση που είχα, αλλά αυτό σας το λέω τώρα, διότι πριν δεν μου το έλεγαν. Εγώ όμως αισθανόμουν ότι πεθαίνω. Δεν είχα όρεξη ούτε να φάω, ούτε διάθεση. Ήμουν ένα τίποτα. Προσπάθησα να μάθω τι είχα, αλλά δεν μου έλεγαν τίποτα. Είχα όμως μαζί μου ένα κινητό και αναζητούσα για αυτό το νοσοκομείο τι ακριβώς είναι, αλλά και πάλι δεν καταλάβαινα πολλά. Όταν άρχισαν οι χημειοθεραπείες, άρχισα να καταλαβαίνω τι είχα. Άρχισαν να με προετοιμάζουν και για να μου δώσουν λίγες πιθανότητες ζωής. Το πιο ενδιαφέρον είναι μετά. Εγώ χειροτέρευα και χειροτέρευα. Ερχόταν και ο παπάς από την εκκλησία, εξομολογήθηκα, κοινώνησα και ήμουν προετοιμασμένος. Μου έκαναν μία χημειοθεραπεία, δεύτερη, τρίτη και την επόμενη. Πλέον δεν ήμουν καλά. Δεν σηκωνόμουν, δεν μίλαγα και στη συνέχεια με πήγαν σε ένα άλλο δωμάτιο για περισσότερο επιτήρηση. Και εκεί είπα, Θεέ μου, αν υπάρχει συγχώρεσέ με, αν δεν έκανα κάτι σωστά. Μετανιώνω για τις αμαρτίες μου. Αν υπάρχει πραγματικά, απλά θέλω να ζήσω και σου δίνω το λόγο μου, αν μου δώσεις αυτή την ευκαιρία να ζήσω και να με γιατρέψεις από αυτήν την αρρώστια, εγώ σου δίνω το λόγο μου ότι θα αφιερώσω τη ζωή μου στο μοναχισμό και θα γίνω μοναχός. Και μετά από περίπου 9 ημέρες η καρδιά μου άρχισε να δουλεύει καλύτερα. 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ήμουν νεκρός με την ώρα του κόσμου μας. Αυτό που συνέβαινε μετά δεν είχε ώρα ούτε χρόνο. Δεν ήξερα πως είχα πεθάνει, αλλά νόμιζα ότι ζω. Η ώρα του θανάτου ήταν πολύ τρομακτική. Ο φόβος είναι μόνο πριν πεθάνεις. Ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου είναι να πεθάνει. Είναι ο φόβος πως δεν μπορείς να νικήσεις τον θάνατο. Είναι δύσκολο διότι καταλαβαίνεις ότι θέλεις να ζήσεις. Και αυτά τα τελευταία λεπτά η καρδιά σου χτυπάει. Πάει να σκιστεί γιατί έρχεται το τέλος σου. Μετά έρχεται η ανάλαφρη αίσθηση της εφορίας που σε κάνει να μην καταλαβαίνεις ποιος βρίσκεται μπροστά σου. Το μόνο που έβλεπα ήταν ανθρώπους ντυμένους με λευκά και μαύρα ρούχα. Όλα αυτά πλέον δεν είχαν κανένα νόημα. Η έξοδος της ψυχής μου από το σώμα μου ήταν πάρα πολύ ανάλαφρη. Πάνω από το κρεβάτι μου ξαφνικά με μία ματιά είδα τον εαυτό μου από ψηλά, αλλά δεν τον αναγνώρισα. Έβλεπα ένα παιδί ξαπλωμένο. Ήταν πολύ περίεργο. Μετά έβλεπα τους γιατρούς που έτρεχαν από πάνω μου. Μου έκαναν κάποια ένεση και εγώ απλώς παρακολουθούσα με μεγάλο ενδιαφέρον και ξαφνικά βρίσκομαι στην άκρη, αλλά δεν έβλεπα τείχους.
Έβλεπα μόνο ένα δίχο, μηχανήματα, τη λάμπα, τον ανεμιστήρα, όλα, αλλά στα πλάγια δεν έβλεπα τίποτα. Το μόνο που έβλεπα καθαρά ήταν οι γιατροί και τι έλεγαν. Ήταν τόσο έντονα που μέχρι και τώρα το θυμάμαι. Μετά βγήκε ο γιατρός και ανακοίνωσε στους γονείς μου πως μόλις είχαν έρθει, οι οποίοι μόλις είχαν έρθει ανακοίνωσαν το θάνατό μου. Φαίνεται πως ήξεραν ότι θα γινόταν και ότι ήρθαν λίγο νωρίτερα. Εγώ πριν σταματήσει η καρδιά μου δεν έβλεπα τους γονείς μου, έβλεπα άλλους ανθρώπους, γιατρούς και ιερείς, ντυμένους με άσπρα και μαύρα. Η ζωή μου πέρασε από μπροστά μου σαν σε μία στιγμή. Εκείνη τη στιγμή δεν αντιλαμβάνεσαι πως η ζωή σου περνάει από μπροστά σου σε δευτερόλεπτα. Μα ξαφνικά βλέπω τον εαυτό μου έξω στο διάδρομο. Έβλεπα τους γονείς μου αγκαλιασμένους. Τότε κατάλαβαν πως με αγαπούσαν πραγματικά, ότι προσπαθούσαν να μεγαλώσουν εμένα και τον αδελφό μου. Έβλεπα τη μάνα μου να οδύρεται και ο πατέρας μου την κρατούσε. Ο γιατρός ήταν πιο πέρα, δεν την πλησίαζε. Μετά από 3 λεπτά οι γιατροί έφυγαν από κοντά μας, είπαν τέλος και με σκέπασαν. Μόλις φύγανε χτύπησε ξανά η καρδιά μου. Εγώ δεν το θυμόμουν αυτό, αλλά το έμαθα μετά από τον γιατρό. Εγώ όμως θέλω να σας πω τι είδα αφού έφυγα από το νοσοκομείο. Περπατούσα στο νοσοκομείο μέσα και σκεφτόμουν πως κανείς δεν με βλέπει. Όλοι έχουν δουλειές. Μετά περπατούσα στο διάδρομο και ξαφνικά είδα ένα λαμπρό φως. Κάθε φορά που ανοιγόκλεινα τα μάτια μου βρισκόμουν σε διαφορετικά μέρη. Μετά είδα πως βρέθηκα στο σπίτι, μετά ότι είμαι στο σχολείο. Αυτό γινόταν στη στιγμή. Βρέθηκα σε όλα τα μέρη που μου άρεσε να πηγαίνω. Ναι, σε άλλα άσχημα μέρη. Όταν έκανα φιλίες σωστές και λανθασμένες, δεν σκεφτόμουν πως αυτό είναι κακό. Αλλά είδα και αυτά τα μέρη που πηγαίναμε. Βόλτες, τα είδα όλα. Και ξαφνικά βρέθηκα σε ένα μεγάλο κάμπο. Καθαρός ουρανός. Ο ήλιος έλαβε. Εγώ έτρεχα σαν να πέταγα και επιδούσα. Παλιά έβλεπα όνειρα ότι πετούσα πάνω από τα σπίτια και εκείνη τη στιγμή ένιωσα πως αυτό είναι όνειρο. Αυτό είναι τόσο αληθινό που δεν περιγράφεται με λόγια. Πέταξα, πήδηξα και ξαναπέταξα, αλλά αυτό δεν συνέβαινε στην πραγματικότητα. Με κρατάγανε στην πραγματικότητα. Είδα φτερά, πολλά φτερά, ήταν άγγελοι με φτερά, πολύ ψηλοί, περίπου 3,5 μέτρα. Εκείνοι με κρατούσαν και με κουνούσαν στην κούνια τους, γιατί πάντα μου άρεσε αυτό. Πίσω μου βρισκόταν ο φύλακας άγγελός μου. Αυτό το κατάλαβα μετά. Ο φύλακας άγγελος του καθενός είναι πραγματικός, υπάρχει. Τον στέλνει ο ίδιος ο Θεός για να καταγράψει όλες τις καλές μας πράξεις, το κάθε βήμα μας και να μας καθοδηγεί σωστά. Οι άγγελοι δεν είχαν μόνο 2 φτερά, αλλά πολλά φτερά. Δεν μου αποκάλυπταν όμως τα πρόσωπά τους. Εγώ ένιωθα την αγάπη τους, την τρυφερότητά τους και την καλοσύνη τους. Ξέρετε, ένιωθα λες να μου ανάπνεα βαθιά και όταν μίλαγα μαζί τους δεν το ένιωθα γιατί το στόμα μου ήταν κλειστό, αλλά μίλαγα. Καταλάβαινα τι μου έλεγαν. Αυτά μου έλεγαν διάφορα και πολλά και μου έδειχναν τις ζωγραφιές που είχα κάνει μικρός. Όταν ήμουν μικρός αγαπούσα τη ζωγραφική. Ο Θεός μου έδωσε αυτό το χάρισμα να ζωγραφίζω. Ζωγραφίζω πολύ ωραία από μικρός. Ήταν σαν να ταξίδεψα σε όλες τις ζωγραφιές μου. Οι άγγελοι μου έδειχναν τα πάντα, μου μιλούσαν για όλα τα και στη συνέχεια με σήκωσαν τόσο ψηλά σαν να μου έδειχναν όλο τον κόσμο και μετά με άφησαν. Ήμουν τόσο ευτυχισμένος. Όταν με σήκωσαν ψηλά, τους είπα πως εκεί μπορεί να μην έχει οξυγόνο και πως δεν θα μπορούσα να αναπνεύσω. Αυτοί είπαν, μη φοβάσαι, πάρε βαθιές ανάσες. Και πραγματικά δεν είναι πως εκεί δεν υπάρχει οξυγόνο, αλλά εκεί είναι η Θεία Χάρις.
Δεν καταλάβαινα γιατί με κουνούσαν, λες και βρισκόμουν σε κούνια. Μετά με πήγαν κοντά σε μία πολιτεία. Η πόλη στεκόταν στο σύννεφο. Στα πλάγια είχε βουνά και το σύννεφο ήταν πάνω στο νερό. Αυτό στην πραγματικότητα ήταν πολύ μακριά. Πάνω στο σύννεφο βρισκόταν η πόλη και ήταν από χρυσό. Ήθελα τόσο πολύ να το πλησιάσω. Εκεί έβλεπα ότι πέταγαν παιδιά μπροστά σε αυτή την πόλη. Έβλεπα μόνο νέους, κανέναν ηλικιωμένο. Και η πρώτη μου ερώτηση ήταν, εδώ δεν έχει ηλικιωμένους? Και εκείνοι μου απάντησαν ότι εδώ είναι όλοι 33 χρονών. Ήμουν τόσο έκπληκτος και σκέφτηκα πως όταν θα γεράσω θα ξαναγίνω νέος. Αλλά μου είπαν ότι εδώ πρέπει να φτάσεις. Έβλεπα πολλούς ανθρώπους, αλλά η πόλη ήταν μεγάλη. Οι άνθρωποι δεν φαινόντουσαν πολύ. Περισσότεροι ήταν οι άγγελοι που πετούσαν και ετοίμαζαν τα παιδιά που θα γεννιόντουσαν και τα παιδιά που δεν γεννήθηκαν. Όσοι βρίσκονταν εκεί ήταν σοφοί. Οι άγγελοι έψευναν τόσο όμορφα από όλες τις πλευρές. Ήταν τόσο μακριά, αλλά ακουγόντουσαν τόσο κοντά. Άκουγα πως έψευναν πολλές φωνές με διάφορες γλώσσες, αλλά ήταν σαν να έψευναν σε μία. Υμνούσαν το Θεό. Εγώ δεν είδα το Θεό ούτε το Χριστό, αλλά έβλεπαν πως οι άγγελοι πήγαιναν άλλους ανθρώπους σε αυτή τη βασιλική πόλη. Εγώ θα ονόμαζα αυτή την πόλη Παράδεισο, γιατί στην είσοδό της είχε μεγάλους παραδεισένιους κήπους, τόσο όμορφα δέντρα με καρπούς, με φοίνικες. Αυτά τα έβλεπα κοντά, αλλά ήταν μακριά. Όλα αυτά όμως τα έβλεπα στη στιγμή. Αυτό είναι δύσκολο να το περιγράψω, επειδή εκεί δεν υπάρχει χρόνος. Εγώ ρωτούσα, ποιοι πάνε εκεί αυτούς τους ανθρώπους, και εκείνοι μου είπαν, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ πάνε τους ανθρώπους στο δικαστήριο. Αυτοί δεν φτάνανε στην είσοδο. Πηγαίνανε απότομα προς τα πάνω. Ήτανε σαν ακτίνα του φωτός και τους έπαιρνε προς τα πάνω. Αλλά υπάρχουν και μερικοί που πήγαιναν κατευθείαν στη Βασιλεία του Θεού. Όπως καταλαβαίνω τώρα, δεν με πήγαν εκεί, αλλά μου έδειξαν ένα κομμάτι από αυτά. Εγώ έλεγα, εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί. Και μου είπαν, εκεί δεν μπορείς να πας, αλλά εμείς θα επιθυμούσαμε πολύ να φτάσεις εκεί και θα ελπίζουμε πως εσύ εκεί θα φτάσεις. Και ξέρετε, εγώ σαν να τους καταλάβαινα. Ξαφνικά είδα πολλούς ανθρώπους εκεί και μερικούς ανθρώπους χωρίς δράσα και ρωτούσα, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Και αυτοί είπαν, αυτοί είναι οι άνθρωποι που ζούσαν σωστά επειδή υπηρετούσαν το Θεό όπως υπηρετούσαν και τους ανθρώπους. Δηλαδή υπηρετούσαν τους ανθρώπους όπως το Θεό. Για αυτούς ο Θεός ήταν τα πάντα. Σε αυτή την κοσμική ζωή που ζούσαν όταν η ψυχή τους ήταν στο σώμα της. Δεν καταλάβαινα μερικές λέξεις και ρώταγα, πώς γίνεται, αυτοί δεν είναι ούτε ιερείς? Και μου είπαν ότι αυτοί ζούσαν σωστά. Είπαν μία φράση, ότι ο μοναχός δεν είναι αυτός που φοράει ωραία ράσα και σταυρούς με την Παναγία, αλλά μοναχός είναι αυτός που στον κόσμο φέρεται με αγάπη. Και μου έλεγαν πολλά για την αγάπη. Τι είναι η αγάπη, πώς πρέπει να τη δείχνουμε στους κοντινούς μας ανθρώπους μεταξύ μας? Όλα αυτά τα άκουγα με μεγάλη προσοχή και θέλω να σας πω ότι η αγάπη είναι κάτι που δεν πιάνεται. Αγάπη είναι να φέρεσαι στους ανθρώπους δύναμη του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζεται η δόξα και η δύναμη του Θεού, αλλά δεν μπορείς να φτάσεις στην αγάπη χωρίς τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Δεν μπορείς να φτάσεις σε αυτή την αγάπη, διότι αν αυτή η αγάπη είναι χωρίς το Θεό, τότε πεθαίνει αργά ή γρήγορα. Ο άνθρωπος αρχίζει να απελπίζεται, γιατί αυτός φέρεται με αγάπη στους ανθρώπους.
Εδώ τον προδώσανε, εκεί τον κοροϊδέψανε, εκεί τον εκμεταλλεύτηκαν και εκεί ο άνθρωπος πεθαίνει πνευματικά, απελπίζεται στη δική του αγάπη επειδή είναι στην ψυχή του, επειδή μέσα στην ψυχή του δεν έχει τον αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό. Δεν έχει τον Ιησού Χριστό, γιατί όταν ο Θεός είναι στην καρδιά μας, δυναμώνει κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο. Άκουγα κάποιες στιγμές που μου μίλαγε ο Άγγελος, καθόμουν σε ένα μέρος σαν αυτό που ζωγράφιζα. Ήταν τόσο όμορφα όλα αυτά τα πουλιά, τα δέντρα, που ήταν όλα απερίγραπτα. Ακροατές, θέλω να καταλάβετε πόσο ωραία είναι να βρίσκεσαι εκεί. Όταν ο Άγγελος μου μίλαγε για αγάπη, μου έλεγε πως χωρίς τον Θεό δεν μπορείς. Μου έλεγε πως οι άνθρωποι που πήγαιναν κατευθείαν στον Παράδεισο ήταν οι άνθρωποι που ζούσαν αληθινά με τους ανθρώπους. Δεν πηγαίνανε να δεχτούνε, αλλά το κάνανε κρυφά. Αυτοί ήταν γεννημένοι για τον Χριστό. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στη γη, αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι, γιατί εγώ τους έβλεπα όταν τους πήγαιναν εκεί και εγώ τους λέω, γιατί ο ένας πίσω από τον άλλο και εσείς λέτε πως είναι λίγοι, λίγοι στη γη, οι άγγελοι μου είπαν. Αυτούς επίτηδες τους βάλαμε για να τους δεις εδώ εσύ στον Παράδεισο. Υπήρχαν και κάποιοι που πριν λίγο παρουσιάστηκαν στον Θεό. Αυτός τους πήγαινε εκεί χωρίς κανένα δικαστήριο. Αυτοί ήταν άνθρωποι που ζούσαν σωστά με αγάπη στον πλησίον τους. Αυτοί είχαν μέσα στην καρδιά τους τον Χριστό ως δημιουργό και μοναδικό Θεό. Ήταν υπήκοοι, χαμηλών τόνων, αυτοί ζούσαν για τους άλλους ανθρώπους. Και ξέρετε, όταν μου το λέγανε, εγώ έκλαιγα, επειδή κατάλαβα πως εγώ δεν άξιζε να βρεθώ στον Παράδεισο. Αλλά εγώ ήθελα τόσο πολύ να φτάσω εκεί, μα κατάλαβα πως κάτι θα συνέβαινε σε λίγο. Κατάλαβα πως αν δεν βρεθώ εκεί, αυτό που ονομάζουμε Παράδεισο εμείς οι άνθρωποι, τότε θα βρεθώ κάπου αλλού, σε άλλο μέρος. Και εκεί που το σκεφτόμουν, μου ακολούθησαν πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτά. Θέλω να πω ότι ήταν μέσα σε αυτόν τον Παράδεισο. Έβλεπα διάφορα ζώα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτοί οι άγγελοι εκεί είχαν ιεραρχίες, όπως κατάλαβα εγώ. Ο κάθε άγγελος έκανε τα δικά του. Οι μικρότεροι άγγελοι πηγαίναν τους ανθρώπους, αλλά τα χερουβίμ και τα σεραφίμ πηγαίναν τους ανθρώπους χωρίς κανένα δικαστήριο στον Παράδεισο. Αυτοί έψερναν και υμνούσαν το Θεό. Τον δοξάζανε για όλα, για κάθε αναπνοή, για κάθε εισπνοή. Και οι άνθρωποι που πηγαίνανε εκεί, υμνούσαν και εκείνοι. Αυτά που αγιογραφούν τα στεφάνια στις εικόνες, εγώ δεν είδα ούτε ένα στεφάνι σε κανέναν. Αυτό είναι μόνο συμβολικό στη γη, για να δείξουμε οι άνθρωποι ότι ο άνθρωπος έφτασε σε μία αγιότητα. Δεν είδα ούτε έναν όταν ο άγγελος μου μίλησε για την αγάπη. Εγώ ήθελα να αγαπήσω τους ανθρώπους και αυτός μου είπε πώς θα αγαπάς τους ανθρώπους, θα τους αγαπάς. Και ξέρετε, όταν μου το είπε αυτό, εγώ από τη χαρά μου έκλαιγα. Είχα ένα μεγάλο χαμόγελο που δεν ήξερα τι να απαντήσω. Τώρα το θυμάμαι και μόνο που δεν κλαίω, γιατί όταν μου έλεγε για αυτή την αγάπη, εγώ έκλαιγα διότι ήξερα πως αυτή η αγάπη δεν υπάρχει στη γη. Είναι μετρημένοι οι άνθρωποι που την έχουμε. Και μετά μου έλεγε ο άγγελος, έλα τώρα, πάμε παρακάτω.